στις εκλογές που έρχονται, δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές, ίσως και βουλευτικές πολύ σύντομα ή λίγο αργότερα, το πραγματικό δίλημα για το λαό δεν είναι να επιλέξει ποιος θα συνεχίζει να το θυσιάζει με μνημόνια διαρκείας, παραγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδέσμου βιομηχάνων και υπογραφής πότε ΠΑΣΟΚ, πότε Νέα Δημοκρατία, πότε και χειρότερα ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα τον βάζει πιο επικίνδυνα στους σχεδιασμούς δολοφόνων όπως του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων που μετατρέπουν τη χώρα σε στρατιωτική βάση, πολεμικό ορμητήριο, μαγνήτη αντιπίνων από τους αντιπάλους τους όπως η Ρωσία και η Κίνα, παγίδα προβλημάτων, παγκόσμιων ανταγωνισμών, αναταραχών, ακόμα και πολέμου. Το πραγματικό δίλημα είναι αν θα συνεχίσει ο λαός τον ίδιο σημερινό δρόμο που μόνο δεινά του έφερε και θα του φέρει περισσότερα ή αν θα αλλάξει πορεία για τον ίδιο, τα παιδιά του και τη χώρα. Η Λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα πράγμα ιδρύθηκε, για να πάρει πίσω από τους λαούς όσα κατέκτησαν υπό το βάρος της επιρροής ενός άλλου κόσμου, του σοσιαλισμού που ενέπνευσε κινήματα σε όλη την Ευρώπη, έδειξε την ανώτερότητά του, ανάγκασε σε υποχώρηση το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του υπό το φόβο μη χάσουν την εξουσία παντού. Από το 90 με ελεύθερα πλέον τα χέρια ξεκίνησε την επίθεση για να συντρίψει κατακτήσεις και δικαιώματα, να εξαλείψει την πλήρη και σταθερή εργασία, να καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να φτάσει στον πάτο της συντάξης, να βάλει στο χέρι όλο τον πλούτο του στρατηγικού τομείς της οικονομίας, την ενέργεια, το νερό, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, να πετάξει εκτός ανταγωνισμού αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, να καταργήσει βεβαίως την υποχρέωση να χρηματοδοτείται από τα κράτη η υγεία, η παιδεία, η ασφάλιση και να τα περάσει στις πλάτες του λαού. Πού πήγαν όλα αυτά που έφυγαν από τα χέρια και τις τσέπες του λαού μας? Είναι εκεί και δεν μπορούν να κρυφτούν, στα θησαυροφυλάκια μετρημένων στα δάχτυλα επιχειρηματικών ομίλων σε κάθε χώρα. Αυτοί είναι λοιπόν που ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι οι λαοί. Από τότε έχουν ξοδέψει τόνους μπογιάς για να μακιγιάρουν το πολιτικό τους προσωπικό. Του έδωσαν όλες τις μορφές, όλα τα ονόματα, όλα τα χρώματα σε κάθε χώρα. Το αριστερό τους βγήκε η πιο ανθεκτική μπογιά, η μπογιά για όλες τις δουλειές, γιατί κρύβει πιο αποτελεσματικά κάθε τι σάπιο. Από τότε εκτρέφουν παντού και το τέρας του φασισμού, ναζισμού, το πιο νοσηρό κατασκεύασμα του ανθρώπινου εγκεφάλου, το δολοφονικό χέρι των καπιταλιστών έτοιμο να σκοτώσει ό,τι διαφορετικό, ό,τι αδύναμο, ό,τι διεκδικεί, στρώνοντας παράλληλα τις συνθήκες για να πιάσει καλά το δηλητήριό του στις συνειδήσεις του λαού, να το ποτίσει με μίσος για άλλους λαούς, αναντήρητα να δεχθεί έτσι να γίνει κρέα στα κανόνια των υπεριαλιστών όταν αυτοί αποφασίσουν να συγκρουστούν πάνω στη μοιρασιά των πετρελαίων και των δρόμων μεταφοράς του. Και βέβαια με τον ΣΥΡΙΖΑ να αναδεικνύεται ως ο καλύτερος εκολάπτης, εκτροφέας, λουστραδόρος και τώρα και προστάτης των ναζιστών εγκληματιών της Χρυσής Αυγής. Πλέον όμως τρέμουν όσο ποτέ το ξεφτίσμα όλων των μακιγιάς. Γιατί, προσέξτε, τα στατιστικά τα δικά τους δείχνουν τον ελληνικό λαό σε ποσοστό 75% να απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικά τους στατιστικά δείχνουν να γίνεται μεγάλη πλειοψηφία η νοσταλγία του σοσιαλισμού στις χώρες που το γνώρισαν. Τα δικά τους στατιστικά δείχνουν ότι στην καρδιά του καπιταλισμού, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένας στους δύο νέους γλυκογητάζει το σοσιαλισμό και απορρίπτει τον καπιταλισμό. Θα κάνουν όμως, όπως και κάθε άλλη φορά, τα πάντα μέχρι την τελευταία μέρα για να ακυρώσουν τη δύναμη που έχει αποκτήσει ο λαός μας από την πολύχρονη πείρα του. Να την πετάξει στα σκουπίδια, να μην τη λάβει υπόψη, να πέσει πάλι στο λάκκο του μικρότερου κακού. Φίλες και φίλοι, το κουκουέ σας καλεί. Μην κάνετε την αγανάκτησή σας φόβο. Είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Μας πάει πίσω.
Εκφράστε την θαρετά, τη φοβούνται όσοι κυβερνούν. Ενισχύστε με την ψήφο σας το μόνο κόμμα που προειδοποίησε, πάλεψε ενάντια σε αυτή τη συμμαχία όχι των ευρωπαϊκών λαών, αλλά των ευρωπαϊκών μονοπωλίων ενάντια στους λαούς και τον ελληνικό. Να μην γίνουν και αυτές οι εκλογές μία ακόμα ταφόπλακα στη ζωή, τη δική μας και το παιδιό μας. Αρκετά! Να κάνουμε τις εκλογές ευκαιρία ανάτασης για το λαό. Με την ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα σε όλες τις κάλπες. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο, πιο επικίνδυνο παραμύθι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αλλάξει, να γίνει φιλολαϊκή. Όσοι το εξήγηλαν, όπως ο Τσίπρας, έγιναν οι χειρότεροι, οι πιο αποτελεσματικοί. Γι' αυτό παίρνουν συγχαρητήρια από τον Τραμπ, τη Μέρκελ, τον Σεβ. Είναι το αστέρι τους, ο άνθρωπός τους. Ο Μητσοτάκης ο χρειά μπροστά στην αποτελεσματικότητα του να γυμίζει το λαό, να περνά μέτρα. Είναι η χρήσιμη αριστερά, πολύ πιο χρήσιμη από τη δεξιά. Είναι αυτή που ξεπλένει την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και το ΝΑΤΟ. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο προς το χειρότερο. Φορτώνει μνημόνια στους λαούς και οι κυβερνήσεις υπηρέτες αναλαμβάνουν τη βρώμικη δουλειά. Μαζί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ψήφισαν το τρίτο χειρότερο σιριζαϊκό μνημόνιο. Κατέκλεψαν το λαό για να σώσουν τους πλούσιους, τους τραπεζίτες. Μαζί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ψήφισαν για να τσακίσουν το λαό με χιλιάδες πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Μαζί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζουν διότι οι εφοπλιστές θα φορολογηθούν εθελοντικά, όπως και οι τραπεζίτες που εδώ και 9 χρόνια με ειδικό νόμο δεν πληρώνουν ούτε ευρώ φόρο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγινε το χρυσό παιδί των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των σφαγέων του ΝΑΤΟ. Έκανε για όλους τη δουλειά που δεν μπόρεσε να κάνει κανείς πριν. Κατήργησε το απεργιακό δικαίωμα. Κατάργησε τις συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις. Γενίκευσε την ελαστική εργασία. Κατάργησε ουσιαστικά την κοινωνική ασφάλιση και την αντικατέστησε με την ιδιωτική. Έφερε ακόμα πιο κοντά τη σύνταξη στο θάνατο. Έκανε την υγεία φάρμακο, την υγεία φάρμακο παιδεία πανάκριβα εμπορεύματα. Ξερίζωσε ακόμα περισσότερους αγρότες για να συγκεντρωθεί η παραγωγή σε λίγες μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις. Τσάκισε τους αυτοαπασχολούμενους με χρέη από περισσότερους φόρους, εισφορές, μεγαλύτερο ΦΠΑ. Έστειλε πιο βαθιά την νεολαία σε μόνιμη κινητικότητα ανάμεσα στην ολιγόμενη εργασία και την ανεργία, ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους, ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, μετανάστες. Και λεφτά, πολλά λεφτά για εξοπλισμούς, στρατιωτικές επεμβάσεις για τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, πόλεμοι με θύματα, με πρόσφυγες. Λεφτά στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο και δίνουν φτερά στις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Υπογραφές σε συμφωνίες όπως των Πρεσπών που φέρουν πιο κοντά την αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια. Πιο κοντά τον πόλεμο μεταξύ των μεγάλων υπεριαλιστικών πόλων που μπορεί να λύσουν τις διαφορές τους μέσα στα ίδια μας τα σπίτια αν αυτό τους εξυπηρετεί, όπως το έχουν βιώσει πολλοί λαοί ως τώρα. Τώρα πια για το προεκλογικό παιχνίδι, για ψήφους, φιγουράρει δίπλα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ο Αυρόσιος, ο ανοιχτά ναζιστής χουντικός και χρυσαυγίτης Μητροπολίτης από το Αίγιο, όπως φιγουράριζε ο Ναζί Κασιδιάρης δίπλα σε ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ υπουργούς που ανέλαβαν να τους φτιάξουν και πατριωτικό προφίλ. Σε ποιους? Στους συνεργάτες των Ναζί. Με την αλλαγή της ποινικής νομοθεσίας από τον δίθεν αριστερό ΣΥΡΙΖΑ στρώνεται το έδαφος οι δολοφόνοι ναζιστές να είναι σύντομα ξανά στη διάθεση των αφεντικών τους, που είναι τα ίδια με αυτά όλων τους, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των υπολείπων. Για το ίδιο προεκλογικό παιχνίδι άρχισαν και τα γνωστά τερτύπια των παροχών. Αφού με τη συμφωνία τους με τους δεσμούς κατέβασαν πιο κοντά στο λαιμό τη λεμιτόμο των κατασχέσεων και των πληστηριασμών, φέρνουν τώρα τις 120 δόσεις για να μαζέψουν χρήματα εκβιάζοντας. Για όσους τα καταφέρουν και να ενταχθούν και να πληρώσουν, τους περιμένουν χειρότεροι οι όροι που τους θέλουν εκτός αγοράς και ανταγωνισμού.
Επιχείρησαν να εμπέξουν τους συνταξιούχους με τη 13η σύνταξη. Πήραν άμεσα όμως την απάντηση από τις συνταξιουχικές οργανώσεις που τους είπανε να πάνε να ψάξουν αλλού για λωτοφάγους. Γιατί αυτοί πλήρωναν για μια ζωή και δεν πρόκειται να ξεχάσουν. Θα συνεχίζουν να αγωνίζονται μέχρι να τα πάρουν όλα πίσω. Μιλάνε για την αύξηση του κατώτατου και χρειάζεται κανείς πραγματικά να ψάξει σε ποιον απευθύνονται, ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν. Όταν χάρισαν και αυτοί όλα τα θεσμικά εργαλεία στους εργοδότες για να μην μπορεί να εφαρμοστεί πουθενά. Βροχή από αλλαγές συμβάσεων, αλλαγές ωραρίων, απλήρωτες υπερορίες, εκβιασμοί για επιστροφές δώρων. Λουστράρουν και στολίζουν την επιστροφή του 1 από τα 100 που έκλεψαν, έχοντας πάρει όλα τα μέτρα για να τα πάρουν πίσω στο δεκαπλάσιο. Είναι ώρα πια ο λαός μας να απορρίψει μαζικά τις αυταπάτες ότι μπορεί ο ένας να είναι λίγο καλύτερος από τον άλλον. Ο δήθεν καλύτερος, ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός φαγέας. Τα στημένα προεκλογικά διλήμματα και παγίδες εγκλωβίζουν το λαό μας στην ίδια ακριβώς πολιτική φτώχειας και κινδύνων, ό,τι και αν διαλέξει. Ο λαός μας να απορρίξει μαζικά το δήθεν προοδευτικό μέτωπο κατά του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς του Τσίπρα. Με τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες, τους ναζιστές, με τους ακροδεξιούς του Καμένου, με τον Τραμπ, με τη Μέρκελ, με τον Μακρόν που τσακίζει κόσμο, με τον ΝΑΤΟ, με τους Αμερικάνους. Αυτό είναι το μέτωπο που πάντα έστρωνε και θα στρώνει το δρόμο για τους φασίστες. Αυτή την τροπή δεν πρέπει να την πάρει στις πλάτες του ο λαός. Φοβούνται, τρέμουν τη λαϊκή οργή. Κάθε μέρα επινοούν και σκάβουν νέους λάκους διλημάτων. Να ενσωματώσουν την αγανάκτηση. Να κάνουν το λαό μας να ξεχάσει και να μην ψηφίσει με βάση την πείρα του. Να του αποδώσουν μετά την ευθύνη ότι συμφώνησε με αυτή την πολιτική, με τα νέα μέτρα. Ο λαός μας δεν έχει κανένα λόγο να περιμένει την νέα σφαγή του. Να σηκώσει τώρα το κεφάλι. Να δείξει τη δύναμή του. Να ψηφίσει σε κάθε κάλπη Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να κάνει τη διαφορά. Να αρχίσει να χαράζει για μια κοινωνία δίχως φτώχεια, ανεργία, εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά. Είναι στο χέρι όλων μας. Είναι στο χέρι που θα ρίξει το κόκκινο ψηφοδέλτιο σε όλες τις κάλπες. Καλή δύναμη σε όλους.